Ελάτε πουλάκια μου, ελάτε, 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 κοπιάστε, κοπιάστε στη μεσημβρινή ζώνη και τη ράντα του Λίμπερο. Εδώ είμαστε, Κωστή Τσατζάρο στο μικρόφωνο, Μάια Φεντομουτσουνάρ, με όλους σας εκεί πέρα έξω, δεν ξέρω πού σας βρίσκουμε. Πηγαίνετε στη δουλειά, δηλαδή είστε μεσημεριανοί τύποι, γυρίζετε από τη δουλειά, είστε ακόμα στη δουλειά, είστε χωρίς δουλειά. Το πιο δυσάρεστο, αυτό το διάστημα, δεν θέλω να το βάζετε κάτω, δεν θέλω να κολώνετε. Δεν θέλω να είστε ενοχικοί, όλοι κόσμος. Παλέψτε τι τρουπόστο που μπορείτε, αυτό λέω και στους πρωινούς. Εδώ είμαστε, λοιπόν. Πάμε και σήμερα να κάνουμε μουχαμπέτη, να παίξουμε. Έχω καταπληκτικό και σήμερα υπέροχο, εξαιρετικό κόσμημα από την Jewelry HP. Ένα φανταστικό περικάρπιο, ένα φανταστικό δερμάτινο με μεταλλικό, δεν θα το πω βραχιόλι, περικάρπιο, αντρικό από τα κοσμήματα Jewelry HP. Το ανερχόμενο μπραντ στην Εργιουπόλος 17 στην Καλαμαριά. Κοσμήματα, χειροποίητα, ξύλινα ρολόγια από την Αρμενία, κοψοτεχνήματα. Πολύ ωραία πράγματα, υπέροχα. Και στο 2310-425-664 ενημερώνεστε. Ένα τέτοιο κληρώνουμε σήμερα. Μην στέλνετε μήνυμα σχεταδούρα μόνο. Νηστίσιμο, ξεραίλα, Kate Moss. Είπα, βάλτε, κάντε το μήνυμα να είναι Beyoncé, να είναι Μαρία Κορινθίου. Βάλτε λίγο σαλτσούλα, βάλτε μια καλημέρα, βάλτε ένα γλυκό λόγο, βάλτε μια παραγγελιά. Βάλτε τέλος πάντων, ο καθένας ό,τι έχει βάζει. Έρχομαι τώρα αμέσως στις γραμμές. Θέλω να σας πω ότι αύριο. Θέλω να σας πω ότι θα τον φέρουμε και στο στούντιο τον Πατή. Να ξέρετε, πήγε στο Ανόβερο, έκανε μεγάλο χαμό. Στην ελληνική παροικία, στην κοινότητα, στο σύνδεσμο, το μεγάλο σύνδεσμο, τον κορυφαίο σύνδεσμο στην Ευρώπη, αυτόν τον Ανόβερο, το κλαμπ. Είπε και τα ζουμουσού του και τα λοιπά και θα έρθει εδώ στο στούντιο για να κάνουμε μεγάλο μουχαμπέτι. Σας έχω πολλά πράγματα έτοιμα και για το πρωί και για το μεσημέρι. Όρεξη έχουμε να ταΐσουμε και τους υπόλοιπους από όρεξη και διάθεση και τρέλα και λέμε και ζουμουσού και το μεσημέρι και το πρωί και τα πάντα όλα. Είμαστε έτοιμοι. Και γραμμές έχω 4 περιμένουν. Θέλω να σας πω ότι πέρα από το δώρο μέρας έχουμε το διήμερο, την διανυκτέρευση Σάββατο βράδυ ή Κυριακή βράδυ, όποτε βολεύει το καθένα, στο Λίθος Hotel & Spa, στον Παλαιό Άγιο Αθανάσιο. Καταπληκτικά πράγματα, υπέροχα, πετρόκτιστο, σούξου μούξου, τον Ατάλο. Εκεί θα πάτε και με το πρωινό μέσα να περάσετε υπέροχα. Στο Καϊμάκ Τσαλάνι, Βόρα, πείτε το εσείς όπως θέλετε, ρε παιδί μου. Ο καθένας το λέει όπως επιθυμεί. Αυτό είναι θέμα δικό σας. Είμαστε έτοιμοι για τις γραμμές. Εντάξει. Θέλω να πω κάτι έτσι γενικά. Αυτό. Το νου σας τρεμάλα. Αυτό θέλω να πω. Το νου σας καλά. Εντάξει. Αυτό ήθελα να πω γενικώς. Να υπάρχει αυτό γιατί μας οδηγεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πάμε τώρα στις γραμμές, κυρίες και κύριοι. Θεωρώ ότι είστε έτοιμοι να παίξουμε, να κάνουμε μουχαμπέτι, να παίξουμε ναι, όχι, να παίξουμε. Σας δίνω 5 λέξεις, φτιάχνετε πρόταση. Αντίστροφη μέτρηση. Βρείτε τον τραγουδιστή, βρείτε τον καλλιτέχνη. Όπως εσείς γουστάρετε και αγαπάτε. Πάμε να δούμε ο πρώτος, ο ταχύτερος. Ο πιο. Ναι. Γεια σας. Εγώ είμαι. Εσύ ελήχθηκες. Πασαλήφθηκες με λάδια και ξεγλίστρησες από τους άλλους 4 περιμένουν. Κάτι. Κωστή, τι κάνεις εσύ, δεν πρέπει να πήρα τρίτος και να βγάλεις πρώτο. Όχι, φίλε, δεν είναι. Εκτός αν έχω τόσο μεγάλη τύχη σήμερα που είναι Πέμπτη να πάω να ρίξω ένα τζότσερ. Να ρίξεις, φίλε. Γιατί να μην το ρίξεις, φίλε, στο Good Village να πάει. Δεν κατάλαβα, δηλαδή, στην Αλόνη σου που πήγαν τα πολλά λεφτά είναι πιο ωραία από εμάς. Σε παρακαλώ, ρε φίλε, γιατί το όνομα, ρε φίλε. Καλοχώρη, καλό. Ακριβώς, ρε φίλε, δηλαδή εκ των προτέρων σε προκαταλαμβάνει. Έτσι, το όνομα δεν παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε έναν άνθρωπο. Γεια σας, Απατεωνόπουλος. Δηλαδή, Απατεωνόπουλος, ναι, Λαμόγιογλου. Συγγνώμη ρε φίλε, πώς θέλεις δηλαδή εγώ να σε εμπιστευτώ. Ενώ άλλος, Καθαρίδης σου λέει. Έτσι, παίζει ρόλο αυτό. Λοιπόν, Πετράν. Τι παίζουμε. Παίζουμε φίλε, θα σου έλεγα τώρα, το πρώτο πράγμα μου ήρθε στο μυαλό, αλλά δεν θέλω όμως, όχι. Εννοώ, παίζουμε με τα νεύρα των άλλων. Δεν ξέρω αν το μυαλό σου πει. Όχι, ρε. Γιατί αυτό θα ήταν. Αυτό που σκέφτηκες είναι πολύ ακατάλληλο. Πολύ ακατάλληλο. Πολύ. Λοιπόν, θέλω να μου πεις 5 Έλληνες
Πέντε Έλληνες στον Άδη. Χθες πιάσαμε τους ξένους, για να δούμε. Πέντε Έλληνες που έχουν αγωνιστεί στο εξωτερικό, έλα ρε φίλε. Δηλαδή... Πέντε Έλληνες. Όπου τώρα, ε. Ήταν εύκολο, πάμε. Μαχλάς. Ναι. Παπασταθόπουλος. Ναι. Ο Κίτσιου που παίζει τώρα στη Τουρκία. Φιλαράκι. Ωραία. Κίτσιου. Φιλαράκι, πολύ χνήσε. Όχι, Αμπελόκηπος, τον είχα στο... είχα γυμναστήριο παλιά, Αμπελόκηπος, τον είχα πελάτη και αυτό και τον αδερφό του. Μάλιστα. Ναι, ναι. Ναι. Έλα, εύκολα. Αντέχεια, με κάνεις και μια κόρη. Ανέβα λίγο Γερμανία, Σβορώνος Πιερίας, ένα παουτσάκι που παίζει εκεί. Εύκολο επίθετο έχει, το πιο εύκολο. Έλα, εύκολος. Αμβούργο, Σάλκε. Ήταν να έρθει και στον ΠΑΟΚ. Παπασταθόπουλο τον είπαμε. Μάθος, Σαμαράς, μπράβο, Σέλτικ και τα λοιπά, και Μάντσεστερ Σίτι. Έναν ακόμα, α, ο Τέρ, Μανόλας. Ο Μανόλας, πάρα πολύ ωραία. Όσο και να σε πίεσα, Κυριάκος Παπαδόπουλος δεν είπες. Όχι, δεν με πήγε, δεν, Παπαδόπουλος, δεν με πήγε. Δεν πήγε καν. Τα κορίτσια σήμερα είναι από πού είστε κορίτσια? Από την Αργεντινή. Ελάτε από την Αργεντινή. Χειροκροτούν. Εχθές, Κολομβία. Κολομβία, πιστεύω κάτι έχει το νερό εκεί. Και το Κολομβία, πώς το γράφει το κο? Έγινε Πετράν! Ναι, ωμέγα. Εσπάνε 19. Φιλιά, φιλιά! Τι γίνεται. Ναι! Χαίρετε! Σε εσάς μιλάμε! Γεια σας! Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ φίλε, εντύπωση, τα στραβά μάτια, ό,τι μπορεί ο καθένας. Ανεπιβεβαίωτες φήμες λένε ότι το FBI... Ναι. Έχει ζητήσει συνεργασία με το Μίσιτς για να βρει με κάθε τον Τζίμι Χόφα. Φίλε, τι τεμπεσίρι είναι αυτό. Το φτύνω συνέχεια για να μην το ματιάσω. Για το μεταξύ στην αιμοδοσία. Ο Χόφα είναι χαμένος καμιά 50-60 χρόνια. Θα τον βρει ρε, αυτός θα τον βρει με κάθετη, δεν υπάρχει. Μόνο αυτός θα τον βρει. Ρε, μόνο αυτός ρε. Εδώ μου είπανε, με πήραν τηλέφωνο από τη Ρόδο, κάτι ζουμουσάκι και μου λένε εσύ βρήκε τον κολοσσό της Ρόδου. Με κάθετη. Τη χαμένη Ατλαντίδα μπορεί να βρει αυτός, αγόρι μου. Άστο, τι λέμε τώρα. Πού είναι, πόσες χιλιάδες χρόνια χαμένη. Πρώτη φορά, μετά από καιρό, τέτοια καψούρα. Έχει μεγαλύτερη επιτυχία, λέει, από την Νικολούλη. Ναι, ναι. Και το φλουρί, λέει, με κάθετη το βρήκε. Οχ, πρώτη φορά, πρώτη φορά. Μακάρι να συνεχίσει έτσι. Θέλω να πω σε κάτι σκερβελέδες ότι δεν είναι 30 χρονών, αλλά θα μου πεις, οκ, okay, ο καθένας ό,τι επιθυμεί, αυτό γράφει, αυτό λέει. Ό,τι του φανεί του Λολοστεφανίου. Ό,τι του φανεί, φίλε, άλλα ντάλα της Παρασκευής στο γάλα και τις άλλες μέρες. Εντάξει. Λοιπόν, μου, Παύλε. Όσα δεν φτάνει αλεβούλη, θα κάνει κρεμαστάρια. Πηδάει, λέει, και τα φτάνει από την προσωπική και καρφώνει, λέει, και με ανάποδη, με κάρφωμα αλλά Τζόρνταν. Λοιπόν, είσαι έτοιμος? Εγώ είμαι ακούω, ready. Πολύ στο βάθος. Εγώ, φίλε, εγώ με σύμβρια. Ο καθένας όπου βρει μπαίνει. Όπου βρει. Λοιπόν, θέλω, θα παίξουμε αντίστροφη μέτρηση. Θες να σου δώσω πέντε λέξεις να κάνεις μία προτασούλα? Τι θέλεις, αγόρι μου? Τι θέλεις? Ό,τι θες εσύ. Λοιπόν, Βάρκα, Μπαρμπασάβας, Καλτσοδέτα, Λουκούμι και Μαραφέτη. Α, ένας εδώ. Ξαναλέω, Βάρκα, Μπαρμπασάβας, Καλτσοδέτα, Λουκούμι και Μαραφέτη. Πάρε όλο το χρόνο σου, όλο. Τέσσερις μόνο έχουν, περιμένουν και σε αγώνο. Ο Μπαρμπασάβας πήρε το Μαραφέτη του και τελικά αποφάσισε να πάει Βαρκάδα. Ναι. Το Μαραφέτη εννοείς το Βαρ, το Βαρ. Τώρα το Βαρ, το Βαρ του. Δεν ξέρω. Πώς λέει το σποτ? Πώς λέει το σποτ, πάρε το ολοκαινούργιο οργανό σου και βγες να βγεις στα κάλαντα. Ναι, λοιπόν, πήρε λοιπόν. Πήρε το Μαραφέτη του και πήρε να, είπε να πάει Βαρκάδα. Ναι. Είπες Λουκούμι και τι άλλο? Και Καλτσοδέτα. Σε Καλτσοδέτα. Σε μίμησα. Πήγε λοιπόν να πάει Βαρκάδα. Ναι. Έφαγε ένα λουκουμάκι πριν ξεκινήσει. Ναι. Είχε πολύ σκόνη στην περιοχή. Και κόλλησε τα δόντια του και τελικά δεν ήξερε τι να κάνει. Και από τη... Το ζώ... κόλλησε στη Μασέλα να πούμε και κόλλησαν όλα αυτά και γίνανε ζώνια. Και από το ζώρι του έσκησε και την Καλτσοδέτα. Πάρε τον κόγκ. Τα κορίτσια σήμερα από τον Buenos Aires χειροκροτούν.
Πείτε γεια στο Γαϊδουράγκαθο. Γεια σου, Γαϊδουράγκαθε. Δεν είναι άειρες μάειρες κουκουνάειρες. Όχι φίλε, σε παρακαλώ. Τι κάνουμε τώρα, φίλε, διαλούζουμε. Σε παρακαλώ, κανονικά είναι. Ελάτε να τις δείτε. Τι, επειδή δεν λένε πολλά και είναι... Μπορεί να βόσκει σαλιγκάρια. Να βόσκει σαλιγκάρια, φίλε. Και όχι μόνο αυτό, να χάνεις ένα επειδή ξέφυγε και τρέχει στο δάσος. Και να πρέπει να το φέρεις πίσω. Τώρα που είπα δάσος, θα σου βάλω και το κατάλληλο, ε. Χάιντι, Χάιντι! Αυτά που ακούμε. Παυλάρα, δώσε λίγο τα τρία τελευταία ψοφία. Να σε βάλω. 988. Σε βάζω. Αλλά μόνο για το βραχιολάκι, έτσι. Ναι, ρε φίλε. Γιατί άμα πάρω και δεύτερο, δεν ξέρω να πούμε. Θα όχι, ρε φίλε. Θερμή παράκληση, όποιος τυχαίνει δεύτερη φορά, να το δώσει σε κανέναν άλλο που δεν έχει πάει ποτέ και δεν έχει δει χαρά να πούμε ποτέ, έτσι. Αυτό το καταλαβαίνω. Εγώ δεν έχω καμιά λίστα εδώ να λέει αυτός κέρδισε. Ξέρετε, απ' έξω ότι είναι. Φιλιά πολλά! Bye! Έγινε γεια σου, Παυλάρα μου, γεια, γεια! Ναι, γεια σας! Χάιντε! Χάιντε! Φίλε μαγεία! Deine Welt in die Bergen! Θέλω να μου πεις... θέλω να μου πεις εδώ... Στο φινάλε απλά... Κανείς δεν είναι κανένας... Μαρτής μου είναι ο Θεός... Τραγουδάει... Ο Μάκης Δημάκης στο στούντιο της εκπομπής. Κανείς δεν είναι για κανένα τραγουδιά. Και ο Τσατσαρός μαζί τραγουδάει. Και τα λέει και καλύτερα κιόλα τα λέει. Θα σε κλείσω, δεν θέλω τέτοια. Δεν θέλω τέτοια. Πρόσεξε. Όχι, δεν θέλω τέτοια. Άλλο που με αγαπάς, το ξέρω και σε αγαπώ κι εγώ, αλλά δεν θέλω. Σε αγαπάω, κοίτα, κοντά σου λιώνω σαν χιόνι. Άκουσα και άκουσες, λοιπόν, ένα τραγούδι του Μάκη Δημάκη. Ήταν ο Μάκης Δημάκης, θέλω να μου πεις, λοιπόν, ένα τραγούδι του Στράτου Διονυσίου. Στράτου Διονυσίου, μάτια που κλαίνε, μην τα πιστεύεις. Είναι επικίνδυνα. Ταχύτατος. Έτσι. Ούτε για καν... το Βέρτη άκουσε συνέντευξη. Άκουσα για το Βέρτη. Ναι. Εγώ ξέρω το Mr. Vertical, αυτός που βγάζει τις κάθετες, το Message. Ναι, αλλά ο Βέρτης, ξέρεις, μίλησε για τον Χριστό και είπε τόσο ωραία λόγια, τους έστειλε τα διάβασα στους μπράβο όλους. Του, φίλε. Ναι, μπράβο ναι, του. Ναι, ναι, ναι. Να έχεις το ωραίο θάρρος και να τη διατρανώνεις την πίστη σου. Κάποτε τους λέγανε ότι άμα κάνετε το σταυρό σας θα σας κόψουμε το κεφάλι και δεν κόλωναν. Έκαναν το σταυρό τους και τους πέραν τα κεφάλια. Τώρα λοιπόν ντρέπεσαι να πεις ότι πιστεύω στον Θεό. Γιατί ρε φίλε. Και δεν αναγκάζουμε και κανένα να πιστέψει, όποιος θέλει. Έτσι. Γιατί φοβούνται γι' αυτό. Φοβούνται. Γιατί σου λέει, ο άλλος αν πιστεύει δεν μπορεί να λυγίσει. Κατάλαβες. Όπως επίσης η δικιά μας η θρησκεία λέει να αγαπάμε όλους τους ανθρώπους. Ακόμα και αν ο άλλος είναι βουδιστής, είναι μουσουλμάνος, είναι ζωροαστριστής, είναι δωδεκαθεϊστής, ό,τι και να είναι ο άλλος. Η δική μας η πίστη λοιπόν λέει να δεχόμαστε και του άλλου την επιθυμία και την πίστη, έτσι. Έτσι πρέπει κανονικά. Με την αγάπη λέει κερδίζει τους πάντες. Αυτό ακριβώς. Ό,τι και αν είναι, τον κερδίζει με την αγάπη. Αυτό ακριβώς. Αυτή είναι η δύναμη που φοβούνται. Η αγάπη είναι η πιο μεγάλη δύναμη. Έτσι. Γεια σου Δημητράκη μου, 401 σε έβαλα ήδη. Φιλιά, φιλιά. Bye, bye. Πάμε. Γεια σας. Καθένας δηλαδή, επειδή ο άλλος πιστεύει κάτι άλλο, πρέπει να είναι θανάσιμος εχθρός μου. Πολλοί θέλουν να πατάνε πάνω στην πίστη και στη θρησκεία του καθενός και να χτίζουν πολέμους πάνω σε αυτό. Τι ρε παιδιά, ο άλλος, εγώ πιστεύω αυτό, είμαι χριστιανός ορθόδοξος. Δηλαδή, αν ο άλλος, ας πούμε, πιστεύει κάτι άλλο, πρέπει να είναι εχθρός μου. Πρέπει να με βάλουν να σκοτωθώ με αυτόν. Ναι, γεια σας! Χαίρετε. Καλώς το παιδί! Πάλι εγώ είμαι. Περίμενε, τώρα σου εδώ πάει τώρα το. Πάω πίσω, κορίτσια κάντε λίγο πιο εκεί. Γιώργο! Σε καλό σου. Ας μη συζητάς για τις θρησκείες. Τώρα τελευταία τα γεγονότα που γίνηκαν ειδικά κάτω στα νησιά. Φίλε, γιατί τα λέω όλα μιλείς. Είναι εσχρά. Μα ο καθένας μπορεί να πιστεύει ότι θέλει. Ακριβώς. Δεν επιβιώνει καμία εκκλησία, κανένα ναό. Είναι βουδιστικό, είναι του Ισλάμ, είναι καθολικό, είναι ορθοδόξο, είναι βαπτιστών. Πήγαν οι άλλοι και πυροβόλησαν την εικόνα της Παναγίας. Δηλαδή αυτός που σήκωσε το όπλο και πυροβόλησε την Παναγία. Πόσο μίσος μπορεί να έχει μέσα του. Ψευτομαγκές, ή πήραν το σαυρό και το σπάσκα. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά. Εγώ σέβομαι αυτό που είσαι,
σεβάσου κι εσύ αυτό που είμαι εγώ. Αυτό λέει η δική μας θρησκεία. Έτσι. Αν εσύ, επειδή εγώ είμαι χριστιανός, με βλέπεις σαν θανάσιμο εχθρό σου, τι να πω, εσύ έχεις κάνει κάτι λάθος, όχι εγώ. Τέλος πάντων, άστο, τώρα φεύγουμε σε άλλα μονοπάτια και δεν θέλω να. Λοιπόν, ένα τραγούδι του Στράτου Διονυσίου. Παραγγελιά? Όχι, εγώ θα το πω. Εσύ, αγόρι μου, αγόρι μου, λεβεδιά μου, πάμε! Του Αυγενάκη η καρδιά είναι μια άβυσσο. Είναι ένα έρυθρο λευκός κόκκινος παράδεισος. Ρε που μπλέξαμε βραδιάτικα. Καλά, ήθελα να ξέρω, δεν τρέπονται. Ήθελα να ξέρω, δεν τρέπονται. Άντζελα, έφυγες τώρα, πήγες άλλο. Αχ, για να ντραπείς πρέπει να έχεις αξιοπρέπεια και τσίπα. Αλλιώς, αλλιώς είναι κάποτε θέμα επιδερμίδας. Έκανε την κουβέντα αυτή η παλιά, ρε παντελόνια δε φορές, από τη στιγμή που οι γυναίκες φορέσουν παντελόνι τέρμα. Κόπηκε και αυτό. Ξέρω πολλές γυναίκες που είναι πολύ πιο παντελονάτες από κάτι άντρες. Άστο. Παλικάρια. Άστο, μην το συζητάς. Μην το συζητάς. Λοιπόν, γεια σου Γιώργο. 4-16, μπήκε ήδη. Αυτό το υπέροχο κόσμημα. Υπέροχο, υπέροχο. Να κάνω ένα δώρο τη γυναίκα μου μετά με αυτά που μας πήρανε. Γεια σου Γιώργο! Έγινε, τα λέμε φίλε. Πάμε, πάμε παρακάτω. Χαίρετε! Γεια σας! Ναι! Ναι! Γεια σας! Γεια σας και εσάς! Καλησπέρα Κωστή. Καλησπέρα Κωστάκη! Τι κάνεις? Τι φτιάνς, τι φτιάνς! Καλά, καλά. Όλα εντάξει? Ναι, ναι. Αντίστροφη, εσύ ξέρω ότι είσαι φαν. Ξέρω ότι είσαι φαν. Διπλά. Τέλεια. Γι' αυτό εγώ για να παίξω. Λοιπόν! Θέλω να μου πεις μέσα στα λίγα δευτερόλεπτα που θα σου αφήσω, αγχώνοντάς σε γιατί αναβοσβήνουν 4 λαμπιόνια και θα σου βάλω και την αντίστροφη μέτρηση. Ναι. Θέλω να μου πεις 5 ποδοσφαιριστές, 4. Ναι. Με καράφλα. Πάμε. Με καράφλα. Ναι. Καράφλα, καράφλα, τα πω λίγο το Μίσιτ. Εντάξει, θα το δεχτώ, θα το δεχτώ, θα το δεχτώ, δεν το λες και μαλλιά, ναι ναι, εντάξει, οκ. Okay. Δεν το λέω, να πω το νιόμπια που αρεωμάλησε, μάλλον. Εντάξει, το νιόμπια, ναι, έχουμε κι άλλον καραφλό. Και σκέψου λίγο, δεν παίζει πολύ και μπορεί να φύγει. Τον Καραδήμο που είχαμε. Τον Καραδήμο, το Λουκά, αυτή την τεράστια μορφή, φίλε. Ναι, ναι, ναι. Άλλος και τώρα που δεν παίζει. Κάτσε να σκεφτώ. Τώρα ξένος που δεν παίζει πολύ, που επέστρεψε και θα φύγει μάλλον. Μονοσύλλαβο επίθετο, Μίροσλαβ. Στοχ. Στοχ, πολύ ωραίος είσαι, πολύ δυνατός. Κοιτάξει φίλε, γκόγκ, πάρ' τον γκόγκ σου. Πάρ' τον γκόγκ. Άντε ρε Κωστάκη. Άντε ρε Κωστάκη. Και τα κορίτσια του Buenos Aires. Όλες playmate, όλες ελαφρά ενδεδειμένες. Εμείς φίλε. Εγώ δεν γυρίζω να κοιτάξω. Με τους καραφλούς δεν το περίμενα να. Μα εκεί είναι τώρα. Μα φίλε, εκεί είναι όλη η ιστορία. Τώρα να μην το περιμένεις. Αλλιώς δεν έχει χάρη, δεν έχει, δεν έχει, δεν έχει. Πρέπει να υπάρχει ένα μπουμπούλα. Κωνσταντίνε, δώσε μου τα 3 τελευταία ψηφία. Τι κληρώνεις, Κωνσταντίνε. Κληρώνω, φίλε. Τι κληρώνω. Ένα υπέροχο κόσμα από τα Jewelry HP, αντρικό, περικάρπιο, με δέρμα κτλ. Το διήμερο. Και το κανονικά αυτό έτσι κι αλλιώς είναι το δώρο εβδομάδας. Δεν έχω ντάμα για να πάω, οπότε γι' αυτό. Θα σου βρούμε και ντάμα, θα σας βρω! Και ντάμα! Άμα είναι έτσι, τότε. Βάλε με συγκλήρωση. Γεια σου, Κωστάκη μου! 9:53 Κωστή. Έγινε. Φιλιά! Ευχαριστώ. Βρε και ντάμα θα σας βρω! Το θέμα είναι να μην τα βρίσκουμε μπαστούνια. Ντάμες θα σας βρω! Όλους θα σας τακτοποιήσω! Και θα σας παντρέψω κιόλας! Χαίρετε! Ναι! Χαίρετε! Χαίρετε! Ρε καλό στην Τζόρτζια! Σουλουμουντρούχου μου, τι κάνεις? Σουλουμουντρούχου μου και καραπιπερίν, πεθαίνω για αυτή την έκφραση. Με έτσι θυμούνται, συνάντησα προχθές την καθηγήτριά μου από το πανεπιστήμιο και μου είπε, ρε Κωστή, να σου πω κάτι, σ' ακούει ο άντρας μου και τα λοιπά, ναι. Σε θυμάμαι, λέει, το 1990, πρόσεξε φίλε, τώρα, 1990 λέει, ήμουνα το 1990, ήμουνα δεύτερο έτος, γερμανική φιλολογία. Που μπαίναμε στην τάξη και έλεγα, παιδιά, χθες, τι σας έκανα χθες, τι μάθημα είχαμε, και έλεγες, κυρία, σουλουμουντρούχο και καραμέρι. Από τότε, έτσι. Ξεχάσατε ρε εσύ τον κατεξοχήν καράφλα.
Το Φυρό. Τζόρτζεβιτς. Εγώ το Φυρό θεωρώ κατεξοχή Φαλάκρα. Δηλαδή, Φαλάκρας και ο Τζόρτζεβιτς. Φαλάκρας για μένα χωρίς ξεύτια πίσω δεν είναι Φαλάκρας. Δηλαδή δεν θεωρώ αυτούς που τα ξυρίζουν. Ο Φυρός είναι τέτοιος. Ο Τζαλακώστας με το πλαγιοδάνιο. Που τα έπαιρνε από το πλάι, τα άφηνε, τα πήγαινε απέναντι και τα γύριζε και πίσω από το αυτί για να μην τα πάρει ο αέρας. Αυτή είναι καραφλή, κύριε, όχι αστεία. Έτσι. Έτσι. Δεν μου λες. Ναι. Θα μπορούσα στο διάλειμμα να σε πάρω ένα τηλέφωνο να μιλήσουμε κατηδίαν. Θα μπορούσες να με πάρεις αμέσως μόλις βγω. Ακόμα καλύτερα. Στις 3. 3 και 1. Εντάξει, πουλάκι μου. Άντε, Τζόρτζια. Φιλιά στο Δημητράκι. 8-8-8. Φιλιά. Φιλιά. Φιλιά στο Δημητράκι. Πάμε. Δύο γραμμές ακόμα. Ναι. Καλησπέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς το στράτο. Καλώς τον. Λοιπόν, πότε δεν θα κληρώνεις κάτι για να σου δώσω τα τελευταία ψηφία να με βάλεις και εμένα στην κλήρωση? Τι ωραία ρε φίλε. Τώρα ευθύς αμέσως άμα θέλεις. Σου υπόσχομαι ότι δεν θα κληρωθείς. Όχι, όκι. Θέλω όταν δεν θα κληρώνεις. Μια κοινή μέρα. Ναι. Όχι, όχι. Θέλω όταν δεν θα κληρώνεις κάτι για να κερδίσω σίγουρα ρε φίλε. Τέλειος είσαι φίλε. Το έχεις φανταστεί υπέροχα, το έχεις κάνει το τοπίο μαγευτικό. Και είμαι μαζί σου αδερφέ. Είμαι μαζί σου. Τα κορίτσια, γιατί δεν είναι από το Σάο Πάολο? Από το Σάο Πάολο είναι Βραζιλία φίλε. Ακριβώς. Αυτές είναι από την Αργεντινή που έχω εδώ. Ναι, τι είναι από την Αργεντινή, όταν ο Ιβάν Σανχέσκο είναι αγορά σε ομάδα στη Βραζιλία. Άλλο, αύριο θα παίρω από εκεί, από τον Άγιο Παύλο. Γιατί κάνεις εμπάσχος τον πρόεδρο. Κάνεις πόλεμο, πολεμάς τον πρόεδρο, το τσαρέω. Είναι δυνατόν να πηγαίνει τώρα να επιβρίσκει τη Βραζιλία ο άνθρωπος να πάρει ομάδα, να φέρνει Βραζιλιάνους και εσύ να μου φέρνεις Αργεντίνες να μας χορεύουν τα μέγκο. Μια στιγμή λίγο, μισό δευτερόλεπτο, μην κλείσεις, μην κλείσεις. Έχω μία από τις κοπέλες που θα έρθει αύριο. Κοπελιά, εσείς είστε από το Σάο Πάολο? Θα έρθείτε αύριο? Υπάρχει περίπτωση ο πρόεδρος να αγοράσει την ομάδα σας? Το Σάο Πάολο σημαίνει Άγιος Παύλος? Ναι. Μήπως είστε από τον Άγιο Παύλο εδώ? Ναι. Τι ναι? Εγώ Βραζιλιάνα θέλω, όχι να του ραλιζέ, θέλω κανονικά. Τι έχουμε πάθει, ρε, τι έχουμε. Αγόρι μου. Πέρα από τα αστεία, να πάμε λίγο και στα σοβαρά. Βεβαίως. Ο ορισμός του διαιτητή είναι πάρα πολύ ύποπτος. Ισραηλινός, ε? Όχι, όχι. Είναι αυτός ο οποίος πήγε και έπαιξε τον Ολυμπιακό μέσα στην Τουρκία και μόνο που δεν ζώστηκε με εκρηκτικά. Μόνο που δεν, πραγματικά. Για να περάσει ο Ολυμπιακός εκείνο το παιχνίδι. Ναι. Πώς το λένε, Γκάρφιλντ? Όλο το μάτς ο συγκεκριμένος πήγαινε τον Ολυμπιακό καρότσι. Και το μόνο πράγμα που έδωσε σε όλο το παιχνίδι στους Τούρκους ήταν ένα καραμπινάτο πέναλτι που δεν γινόταν να μην δώσει το 90. Ναι. Δεν το έχω δει το match, δεν έχω καθόλου άποψη, όμως αυτοί που το είδαν... Είναι από τα πιο ενετικά παιχνίδια που έχεις δει. Είναι αυτό και λίγο πιο πάνω από αυτό ήταν εκείνο που είχε δώσει 3 πέναλτι στον Ολυμπιακό με τους Βέλγους που ακόμα το αίμα είναι... Τι ωραία. Γλυκά πόνουσε το μαχαίρι. Λοιπόν, είναι πολύ ύποπτος συγκεκριμένος ορισμός, έτσι, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η ΑΕΚ έρχεται ξεκούραστη, για μένα δείχνει προθέσεις. Καλό θα είναι εκεί στον ΠΑΟΚ, εκτός από τη μεταγραφική ενίσχυση που χρειάζεται η ομάδα, να κάνουν και κάποιες άλλες ενέργειες, γιατί από ό,τι φαίνεται ο Ολυμπιακός κάνει τη γουστάρι. Ακριβώς. Όχι γουστάρι. Και όσο για το τραγουδάκι που τραγουδούσες πριν για τον Αυγενάκη, όχι που μπλέξαμε βραδιάτικα, πρωινιάτικα φίλε, Αυγενάκης είναι αυτός. Αυγενάκης, με την αυγούλα, πρωί-πρωί με την αυγούλα. Σωστός. Ελπίζω να κάνει δηλώσεις και όταν ο Ολυμπιακός το χάσει το πρωτάθλημα. Δεν νομίζω. Θέλω να βγει να μιλήσει. Α, και κύριε Αυγενάκη, πού είναι η συνάντηση με τους ηθήνοντες του ΠΑΟ για το γήπεδο που θέλατε να κάνετε? Τι έγινε? Σαν να ξεχάστηκε. Γιατί δεν ακούγεσαι λίγο από τις γαργάρες, σας ακούω λίγο βαθιά. Λίγο στο πηγάδι. Ξαναπάρε. Χαιρετώ. Φιλιά. Ο Δόνης, καμία δήλωση για τα πέναλτι που δεν δόθηκαν θα κάνει? Γιατί στα μάτς με τον ΠΑΟΚ ήταν όχι λαλίστατος, όχι ροδάνη η γλωσσίτσα του. Κύριε Δόνη, τι έγινε ρε Δόνη? Μουγκά! Τύπο! Δυο πέναλτι! Σου έχει πνίξει ο άλλος δυο πεναλτάρες μέσα στο Καραϊσκάκι, αλλά εκεί. Τελείως, έτσι! Ολότελα! Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέφουμε με Κώστα Βασιλόπουλο, με το διευθυντή της Φόρτσα, γιατί έχουμε να πούμε πολλά σημαντικά πράγματα και σήμερα. Μένετε εδώ, επιστρέφουμε!
Πάμε λοιπόν. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Εκεί μας περιμένει ο διευθυντής της Φόρτσα, Κώστας Βασιλόπουλος. Γεια σου Κώστα. Χαίρετε. Καλό σου μεσημέρι, Κωστή. Είμαστε έτοιμοι. Πανέτοιμοι. Καταρχήν, έχω συγκεντρωμένα ερωτήματα, θέλω να σου πω. Και έχω δεχτεί bullying από τους ακροατές, πρωινούς και μεσημβρινούς. Bullying, κανονικά. Με αγάπη όμως. Με αγάπη. Είναι πολύ της μόδας το bullying. Φοριέται. Είναι πολύ της μόδας, ναι. Έχω ερωτήματα λοιπόν. Ρώτα το Βασιλόπουλο. Ναι. Είμαι έτοιμος να μην δώσω καμία απάντηση. Η απάντησή μου είναι ίσως και αυτό είναι οριστικό. Έτσι. Η απάντησή μου είναι Δέλτα Ξ, Δέλτα Α. Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Αυγενάκης δηλαδή. Έτσι, δηλαδή Αυγενάκης. Μάλιστα. Ναι, λοιπόν, να πούμε ότι ασκήθηκε. Τον Γαυγαμήλων. Ναι, τον Γαυγαμήλων. Έτσι. Ασκήθηκε η δίωξη. Έτσι. Έχουμε Γκρίνφελτ τον Ισραηλινό να σφυρίζει το ΠΑΟΚΑΕΚ. Αυτός που είχε σφυρίξει, Κώστα, το Ολυμπιακός Μπασάκ Σεχίρ και είχε. Έχει σφυρίξει όλες τις ελληνικές ομάδες. Όλες, ε. Έχει σφυρίξει τον Ολυμπιακό με τους του. Έχει σφυρίξει την ΑΕΚ με την Μπενφίκα. Α, σωστά, ναι. Σωστά. Έχει σφυρίξει το ΠΑΟΚ με την ΤΣΕΚΑ. ΠΑΟΚ ΤΣΕΚΑ, αυτό ούτε καν το θυμόμουν. Ούτε καν, μάλιστα. Με τη Σπάρταξ, με τη Σπάρταξ. Ναι, καλά, έτσι καλύτερα. Την τρομερή ανατροπή. Ναι. Έχει σφυρίξει και ΠΑΟΚ και ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Μάλιστα. Απλά λέμε για το παιχνίδι αυτό είμαι διαιτητή από μεγαλύτερο πρωτάθλημα, ομολογώ. Ναι. Περίμενα έναν Γερμανό, έναν Ισπανό, διαιτητές δηλαδή έτσι πιο λίγο... Άλλο επίπεδο. Πιο επίπεδο, ναι. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα για τον άνθρωπο, εντάξει. Ναι, εντάξει, θα δούμε. Απλά είπαμε αυτό με την του Ολυμπιακού, επειδή είναι το πιο πρόσφατο και εκεί ευνόησε ας πούμε τον Ολυμπιακό, τον έσπρωξε αρκετά. Ναι, και αυτό το ανέφερα. Ναι. Καροτσάκι τον πήρε. Καροτσάκι. Μάλιστα. Να δούμε. Ας ελπίσουμε να μην είναι σαν τον Γκεστράνιους αυτόν, τον πρόσφατο. Δηλαδή, γιατί άμα αρχίσουμε να αμφισβητούμε, να αμφιβάλλουμε και για τους ξένους. Αυτός που. Παπουτσέλης. Ο Παπουτσέλης. Να πω Παπουτσέλης. Τον Γκεστράνιους. Γκεστράνιους, μου τον είδες. Ο Παπουτσέλης γύρισε Γκεστράνιους. Γκεστράνιους. Σαν Ξόρκι από τον Χάρι Πότερ. Μου ακούγεται τον Γκεστράνιους. τέλος πάντων. Ο οποίος στις προηγούμενες διαιτησίες του Παύλα παρουσίασε στην Ελλάδα ήταν εξαιρετικός. Ναι. Τώρα ξαφνικά δεν ξέρω τι έπαθε. Λαρά. Κάτι έπαθε. Τώρα κάτι έπαθε. Και αυτός. Κάτι έπαθε. Ναι. Και αυτός. Κάτι έπαθε το παλικάρι. Ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει. Το Χούμπελ δεν τον ξανακούσαμε πάντως τον Αυστριακό. Τον αναζητούμε κι αυτός. Και αυτός. Το χάσαμε το παλικάρι. Στη συνωμοταξία Αυγενάκη. Ψάχνουμε να τους βρούμε και να τους βρίσκουμε. Μόνο ο Μίσιτς θα τους βρει όλους με την κάθετη. Μόνο ο Μίσιτς. Αγόρι μου, φιλέ. Και όποιον δεν βρίσκει η Νικολούλη, δεν βρίσκει ο Μίσιτς. Έτσι. Μου γράψανε πριν, βρήκε λέει τη χαμένη Ατλαντίδα. Τη χαμένη Ατλαντίδα βρήκε, λέει, με κάθετη. Λοιπόν, Κώστα μου. Έχω 2-3 ερωτήματα, κάποια τα έχουμε απαντήσει, το τονίζω, δηλαδή για το γήπεδο σε έχουμε ρωτήσει πάρα πολλές φορές, μας έχεις πει ότι όταν υπάρξει εξέλιξη... Δεν υπάρχει καμία εξέλιξη η οποία να μπορεί να ανακοινωθεί, να υποθεί, σωστά. Να συζητηθεί. Σωστά. Αναμένεται η επικύρωση της σύμβασης του ΠΑΟΚ με τη διοίκηση του Εθνικού Καθαδιοκλήγου Σταδίου, με τον τρόπο που έχουν σύμβαση Παναθηναϊκός και ΑΕΚ, ή 300.000 ευρώ το χρόνο, είναι η εξέλιξη που θα είναι το πρώτο κλικ στο ντόμινο. Θα υπάρξει ένα ντόμινο εξελίξεων μετά από αυτή την είδηση, μετά από αυτή την εξέλιξη. Μάλιστα. Μέχρι τότε ό,τι και να συζητάμε, δεν χρειάζεται καταρχήν να συζητάμε κάτι. Δεν χρειάζεται. Όχι. Δεν χρειάζεται να συζητάμε. Δεν βοηθά δηλαδή τον οργανισμό του ΠΑΟΚ να συζητάει ένα θέμα το οποίο δεν έχει καμία απολύτως εξέλιξη που να ανακοινώνεται. Και επίσης καμία εξέλιξη που να είναι πιο σημαντική σήμερα από τη διεκδίκηση των τίτλων, των εγχώριων τίτλων. Σωστό. Όταν έρθει η ώρα θα δημοσιοποιηθούν, φαντάζομαι, και από την ΠΑΕΠΑΟΚ, όχι από εμένα, οι εξελίξεις που έχουν σχέση με το τεράστιο θέμα που λέγεται γήπεδο. Δεν είναι απλό. Δεν είναι εύκολο.
είναι σύνθετο και περίπλοκο. Mm-hmm. Διότι μάλιστα. Έχουμε τη μία εξέλιξη που αναμένεται και στη συνέχεια είπαμε χρειάζεται το χωροταξικό, χρειάζεται, υπάρχουν κάποια πράγματα που τρέχουν παράλληλα, χρειάζεται η Γενική Συνέλευση ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ, θα μπουν όλα σε μία σειρά με τον σωστό τρόπο. Αλλά δεν είναι της παρούσης, δεν υπάρχει σήμερα κάτι καινούριο να πούμε, δεν το έχουμε ήδη πει. Mm-hmm. Βεβαίως, βεβαίως. Ωραία. Πάω παρακάτω. Πρίγιοβιτς. Έχω πολλά από αυτό, πολλά ερωτήματα. Αν υπάρχει περίπτωση και επιστροφή, κάτω από ποιες προϋποθέσεις, σε ρωτάμε. Αν υπάρχει, καμία. Καμία, έτσι, μονολεκτικά. Σήμερα που μιλάμε, ναι. Καμία, όχι, καμία. Ναι. Καμία, σήμερα που μιλάμε, καμία. Mm-hmm. Είπαμε όμως χθες ότι στο ποδόσφαιρο είναι όλα πολύ ρευστά. Αν ο Πρίγιοβιτς, σαν εντόπιτο, αποφασίσει να έρθει να παίξει ποδόσφαιρο με τα λεφτά που ενδεχομένως θα του προσέφερε ο ΠΑΟΚ και όχι με τα χρήματα που έχει στο μυαλό του ως αποζημίωση, γιατί έχει πολύ μεγάλη αποζημίωση αυτή τη στιγμή, ενδεχομένως να δημιουργηθούν προϋποθέσεις συζήτησης. Νομίζω ότι τα είπα όλα. Έτσι. Τέλεια. Ενδεχομένως, πιο ξεκάθαρος δεν γίνεται. Όχι, δεν είμαι ξεκάθαρος, αλλά αυτό είναι ενδεχομένως να δημιουργηθούν προϋποθέσεις συζήτησης. Ενδεχομένως να δημιουργηθούν προϋποθέσεις συζήτησης. Αυτή την ώρα που μιλάμε, τίποτα, απολύτως. Ναι. Πάω σε ένα ερώτημα το οποίο είναι παράπλευρο και είναι και σχετικό. Σε ενδεχόμενη άφιξη Πρίγιοβιτς θα σήμαινε πώληση ενός εκ των Τσούμπα ή Σφιντέρσκι? Όχι, όχι, όχι. Διότι ακόμη και η πώληση ενός εκ των δύο, εάν και εφόσον υπάρξει πρόταση, μπορεί να μην φέρει τον Πρίγιοβιτς στην Τσούμπα. Ωραία. Δεν είναι τελείως διαφορετικά σενάρια. Δηλαδή, μπορεί να πουληθεί ένας από τους δύο. Δεν υπάρχει καμία πρόταση σήμερα, ούτε κανένα ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί. Φήμες και ιστορίες του μάνατζερ του Άκμουν ότι η West Ham μπορεί να ενδιαφερθεί και να είχαμε να λέγαμε ναι, αυτά που βαριέμαι. Ναι, 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 αφόρητα, αφόρητα, αφόρητα. Ναι, αφόρητα, ότι ναι. Θα ενδιαφερθεί η West Ham και η West Brom και ναι, ναι, ναι. Η East Side. Λοιπόν, τα είδαμε και άλλες, τα είδαμε και σε άλλες περιπτώσεις. Ενδιαφέρον για κανέναν παίκτη του ΠΑΟΚ πραγματικό. Ενδιαφέρον εγώ σημαίνει ότι φτάνει μια πρόταση, έρχεται ένας εκπρόσωπος μιας ομάδας στην Τούμπα και λέει γεια σας, ή ένας μάνατζερ εκπροσωπώντας μια ομάδα και λέει γεια σας, ενδιαφέρεται η τάδε ομάδα, ενδιαφέρεται η Ρεν για την Κανούλη. Ναι. Πόσο θέλετε, 10 εκατομμύρια. Μάλιστα, και θα σας ενημερώσω. Δεν υπάρχει τέτοιου είδους εξέλιξη. Άρα μπορεί να πουληθεί ο Άκπομ, μπορεί να υπάρξει ενδιαφέρον για τον Άκπομ ή τον Σιντέρσκι, να πουληθεί και να έρθει ένας άλλος εταιρφόρο, δύο άλλα εταιρφόρο. Δεν σημαίνει ότι αν πουληθεί ένας εκ των δύο, αν πουληθεί, θα έρθει ο Πρίγιοβιτς. Είναι τελείως ανεξάρτητα αυτά τα θέματα. Τα θέματα μεταξύ τους. Τώρα, μπορεί να φτάσουμε στις 30 Γενάρη, ο Πρίγιοβιτς να είναι ελεύθερος, να πει και να πει ότι παιδιά εγώ θέλω να παίξω φωτοφόρο 6 μήνες στον ΠΑΟΚ με μια ρήτρα, με το, με το, με το. Ναι, ναι, ναι. Είναι, γι' αυτό και λέω ότι είναι όλα ανοιχτά. Σήμερα που μιλάμε, κανένα ενδεχόμενο επιστροφής Πρίγιοβιτς σύμφωνα με αυτά που υπάρχουν στην αγορά. Αυτό δεν σημαίνει ότι στις 25 Γενάρη δεν αλλάζει. Σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχει. Ναι, 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 ναι. Αντίθετα, σήμερα που μιλάμε υπάρχει ένα φιλολογικό ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για το Σταφυλίδη. Αυτό είναι. Γιατί τώρα που με πρόλαβες. Με πρόλαβες. Αυτό είναι από τον πρόδρομο στον κόσμο. Ναι. Ναι. Διότι ενδέχεται ή να μείνει ελεύθερος, που το αποκλείω, ή να δοθεί δανεικός. Αν δοθεί δανεικός, στον ΠΑΟΚ μπορεί να ανοίξει μια συζήτηση σοβαρή απόκτηση του Σταφυλίδη με τη μορφή δανεισμού και την προοπτική να υπάρξει μια ρήτρα αγοράς του. Με οψιόν, ναι. Θεωρητικό. Ναι, θεωρητικό. Που μιλάμε είναι θεωρητικό. Θεωρητικό. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι κάτι που το αποκλείουν στην Τούμπα, είναι κάτι το οποίο το εξετάζουν, το συζητάνε, το σκέφτονται, το βλέπουν από διάφορες πλευρές για να αποφασίσουν εφόσον αποφασιστεί, εφόσον δημιουργηθούν προϋποθέσεις για να φύγει ο παίκτης από την ομάδα του Τριμή και αποφασίσουν Φερέιρα και διοίκηση ότι πρέπει να προσθεθεί ένας τέτοιος παίκτης στο ρόστερ της ομάδας. Δεν είναι κάτι που σήμερα αποκλείεται. Έτσι. Ναι.
Με πρόλαβε αυτό. Υπάρχει καπνό. Ναι, ναι. Υπάρχει καπνό δηλαδή. Ναι. Στη Χόφενχάιμ δεν πέσει. Υπάρχει καπνό. Ναι. Σήμερα. Ναι, ναι, ναι. Γιατί το ξαναλέω, γιατί σε 10 μέρες μπορεί κάτι να αλλάξει. Ξαναλέω. Μπορεί ο πρίτερης να μείνει τελείως ελεύθερος, να μην έχει ομάδα και να πει: κύριε, στον ΠΑΟΚ θέλω να έρθω να παίξω. Ναι, ξέρεις αυτό που τι θέλεις. Δεν θέλω τίποτα. Θέλω αυτό το ποσό. Θέλω ναι. να παίξω και αν έρθει την πρόταση να φύγω το καλοκαίρι. Όλα μπορούν να αλλάξουν. Το τραπέζι. Ναι, 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 ναι. Τίποτα απολύτως. Ναι, ναι. Ότι ο ΠΑΟΚ θέλει φορ είναι δεδομένο. Θέλει. Και με άλλα χαρακτηριστικά, ότι, υπάρχει, ναι. ότι υπάρχει σκέψη για την απόκτηση ενός φορ. Στο θέμα των χαρακτηριστικών είναι ένα άλλο θέμα. Mm. Το θέμα των χαρακτηριστικών είναι ένα άλλο θέμα. Είναι ένα θέμα που θα συζητηθεί μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Μετά την ΑΕΚ θα γίνει τελική συζήτηση Φερέιρα, Μπράγκο και οικογένεια Σαββίδη για το πώς θα χειριστούν τα μεταγραφικά θέματα της χειμερινής περίοδου. Mm-hmm. Μάλιστα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πάω στο επόμενο. Πιστεύετε κύριε Βασιλόπουλε ότι υπάρχει παίκτη στην Ελλάδα που θα μπορούσε να σταθεί στον ΠΑΟΚ από το εσωτερικό δηλαδή? Αυτό το ναι, μας το ρωτάει υπάρχουν. Ο Βασίλης από την Άουσα. Ναι, υπάρχουν ποδοσφαιριστές που θα μπορούσαμε να σταθούμε στον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Μάλιστα. Χωρίς να... Θα πούμε ονόματα, ας πούμε, στο μυαλό σου. Έχεις όχι, κάποιους, όχι, δεν χρειάζεται. Δεν υπάρχει λόγο. Δεν βοηθάει σε τίποτα. Δεν βοηθάει. Τον ΠΑΟΚ. Ναι, 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 σωστό. Να πούμε σε ονοματολογία παικτών που ενδεχομένως να ενδιέφεραν τον ΠΑΟΚ. Αλλά mm-hmm. υπάρχουν, ναι. Ναι, ωραία. Υπάρχουν παίκτες οι οποίοι υπό συνθήκες θα μπορούσαν να απασχολήσουν τον ΠΑΟΚ. Γιατί δεν είμαι επιφυλακτικός. Λέω το εξής, το διευκρινίζω. Ότι ο ΠΑΟΚ θα ψάξει να βρει συγκεκριμένα πράγματα σε συγκεκριμένες τιμές, σε συγκεκριμένες θέσεις, για συγκεκριμένους λόγους. Mm-hmm. Δεν θα πάει σε κινήσεις οι οποίες δεν θα του αφήσουν περιθώρια να κινηθεί ναι. σύμφωνα με το Financial Fair Play. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα άλλο ερώτημα. Τι γίνεται με αυτό το financial fair play? Κώστα, ο πιο πολλής κόσμος το ακούει αυτό. Είναι μια αδαμόκλειο σπάθη. Δηλαδή υπάρχει ένα σφίξιμο στον κόσμο. Καταλαβαίνει ότι υφίσταται αυτό το θέμα. Διότι το έχουμε δει και σε μεγάλα πρωταθλήματα, σε άλλες ομάδες. Και, υφίσταται. Ναι. Πρέπει να είσαι βιώσιμος. Ναι. Πρέπει να καταθέτεις πλάνο που βάσει τριετίας να καθιστά μια ποδοσφαιρική ομάδα που συμμετέχει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις κυρίως, γιατί είναι άλλα τα δεδομένα αν δεν συμμετέχεις, mm-hmm. να καθιστά το πλάνο σου, να καθιστά την ομάδα βιώσιμη 100%. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Mm-hmm. Μάλιστα. Τα έσοδα, τα έξοδα κτλ. Μάλιστα. Έσοδα, έξοδα, αυξήσεις συμμετοχικού κεφαλαίου, ναι. πωλήσεις mm-hmm. με πιλωτικά δικαιώματα, άνοιγμα. Γιατί εντάξει, ναι, υπάρχει άνοιγμα, αλλά γιατί έχεις άνοιγμα? Έχω άνοιγμα γιατί ποντάρω στην πώληση νεαρών παικτών τους οποίους έχω στην ομάδα μου. Ποντάρω στην εμπορικότητα των τηλεοπτικών μου δικαιωμάτων. Ποντάρω στα εισιτήρια τα οποία μπορώ να πουλήσω. Mm-hmm. Ποντάρω στην εκμετάλλευση του εμπορικού μουσήματος. Ναι, ναι, ναι. Τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Ναι, αυτά όλα μαζί. Άλλο ερώτημα. Η Δήμητρα από τη Δράμα ρωτάει το εξής. Έχετε πει κύριε Βασιλόπουλε σε παλαιότερη εκπομπή ότι ο Μητσοτάκης δεν θα ανεχτεί για πολύ ακόμα τα φερσίματα του Αυγενάκη. Πόσο καιρό πιστεύετε ότι ακόμα θα τον ανέχετε? Και είναι σχετικό το ερώτημα και από άλλους. Εγώ λέω τώρα της Δήμητρας, έτσι, προσπαθώ να τα κάνω περίληψη γιατί είναι πολλά και τώρα έρχονται, Κώστα, να ξέρεις. Okay. Πόσο καιρό λοιπόν? Μπορεί κανείς να απαντήσει σε αυτό? Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι υπάρχει αντίδραση. Ότι γίνεται δέκτης μεγάλων παραπώνων ο Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός μάλλον, για να μην μιλάμε με άλλο τρόπο, ναι. Και αντιλαμβάνεται ότι κάτι πάει στραβά. Το τι πάει στραβά έχει ζητήσει ενημέρωση, την έχει λάβει. Τώρα από εκεί πέρα, τι να πω, έτσι, δεν μπορώ να προσδιορίσω κάτι το οποίο είναι καθαρά, ας πούμε, θέμα προτεραιότητας. Αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός ασχολείται με το θέμα, με ένα εθνικό θέμα. Δεν μπορώ να ξέρω. Ναι. Ξέρω ότι υπάρχει ενόχληση. Ξέρω ότι υπάρχει, ότι έχει ασχοληθεί. Ξέρω ότι έχουν καταλάβει και οι βουλευτές Θεσσαλονίκης ότι είναι σε δύσκολη θέση και ότι σύντομα θα μπουν στο κάδρο της συζήτησης για το τι τελικά κάνουν και πώς συμπεριφέρονται ναι. στις ομάδες της πόλης. Και έχουν ασκήσει μια πίεση ως προς τη συμπεριφορά Αυγενάκη στο θέμα του ποδοσφαίρου, κυρίως. Mm-hmm. Ναι, 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 ναι.
Δεν μπορώ να προεκτήσω τώρα. Να πω κάτι το οποίο, να πω κάτι μόνο για να πω, δεν μπορώ, δεν το ξέρω. Ναι. Μπορεί και αύριο, μπορεί και να περάσουν μήνες. Ναι. Σίγουρα πάντως υπάρχει φωτιά και εκεί. Σίγουρα. Υπάρχει ατμός. Άρα υπάρχει και φωτιά. Σχετικό ερώτημα. Ο Σωτήρης από την Αθήνα λέει: γιατί οι βουλευτές Πειραιά συσπηρώνονται γύρω από τον Ολυμπιακό σε οτιδήποτε με μία φωνή, ενώ οι δικοί μας εδώ κοφεύουν, άσχετο από κόμματα. Εγώ δεν είμαι ΠΑΟΚ. Αυτό είναι πάνω απ' όλα, λέει, και δεν θέλω λέει, κομματική απάντηση. Μαζί του είμαι. Ναι. Γιατί? Θα στείλω τα τηλέφωνα των βουλευτών, των εκλεγμένων από τη Θεσσαλονίκη, να απαντήσουν. Ναι. Γιατί όταν τους κάλεσε η Φέρτσα πριν από ένα μήνα, έναν όλους. Έναν, το θυμάμαι. Όλους. Όλους τους εκλεγμένους βουλευτές, όλους. Όλους. Λοιπόν, ο ένας δεν ήξερε, ένας δεν άκουσε, ένας δεν είδε, ένας είχε ανηλυμένες, ο άλλος είχε, να μην πω ότι είχε, λοιπόν, γιατί ξέρουμε ότι καίει. Ωστόσο, αυτή η πίεση που ασκήθηκε, μπορώ να πω ότι είχε αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα ως προς την πίεση των βουλευτών τον Πρωθυπουργό και των Υπουργών στον Πρωθυπουργό, τι γίνεται με αυτόν. Βράζει Θεσσαλονίκη. Δεν μπορεί ένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης να είναι Υπουργός Ολυμπιακού, να είναι Υπουργός μιας ομάδας. Ναι. Πρέπει να είναι Υπουργός Αθλητισμού. Ναι. Υπάρχουν θέματα ανοιχτά. Είναι και άλλα τα προβλήματα. Είναι πολλά τα προβλήματα. Δεν είναι ένα και δύο. Δεν είναι μόνο το ΠΑΟΚ. Και οι άλλες ομάδες έχουν θέματα. Mm-hmm. Ναι. Τώρα. Μάλιστα. Το γιατί, ξαναλέω, είναι πολύ καλή ερώτηση, την οποία θα πρέπει να απαντήσουν κάποια στιγμή, επαναλαμβάνω, οι εκλεγμένοι, και όχι μόνο οι βουλευτές, και οι πολιτευτές, μην τους αφήνουν έξω από το κάδρο. Και αυτοί δεν είναι εκλέγητοι στην Βουλή. Βέβαια, βέβαια. Έχει η δυνατότητα. Πολιτεύονται, βέβαια. Εσωκομματικά. Ναι. Να επηρεάσει. Να εκφράσει, και να επηρεάσει και να εκφράσει την ανησυχία που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, τη δυσφορία, το κακό mood που υπάρχει στην Θεσσαλονίκη και τη συμπεριφορά του Αυγενάκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Μάλιστα. Μάλιστα. Ένα ακόμα. Πρόσφατα στη Φόρτσα υπήρξε πρωτοσέλιδο συμμαχία Ολυμπιακός ΑΕΚ. Αυτή η αναβολή πιστεύετε ότι είναι ένα πρώτο μήνυμα, η αναβολή του παιχνιδιού? 100%. Ναι. Αυτό το ρωτάει 100%. Ο Γιάννης από την Κόρινθο. Η συμμαχία έχει να κάνει με τη Λίγα και την ΕΠΟ. Τώρα, βλέπουμε ότι μπορεί να επεκταθεί και περισσότερο στην ΑΕΚ. Μην νομίζεις ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά. Υπάρχουν φοβερές εσωτερικές πιέσεις για την ανοχή που δείχνει διοικητικά η ΑΕΚ στον τρόπο λειτουργίας του Ολυμπιακού και στο γεγονός ότι πάει να γίνει μια συμμαχία. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία και πολύ μεγάλος εκνευρισμός στο εσωτερικό της ΑΕΚ γι' αυτό. Mm-hmm. Και θέμα προς συζήτηση, προκάλεσε προβληματισμό στην ιδιοκτησία της ΑΕΚ, η οποία αντιλαμβάνεται πως δεν θα ανοιχτεί ο κόσμος συμμαχίες τέτοιου τύπου με τον Ολυμπιακό, με μια ομάδα που η ΑΕΚ μονομάχησε τα τελευταία 3-4 χρόνια σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα, ναι, ναι. Μάλιστα. Και άλλα πολλά έχω. Ένα τελευταίο που έχει έρθει είναι ενδιαφέρον για ομάδα στη Βραζιλία. Είναι υπαρκτό αυτό που βγήκε σήμερα, κύριε Βασιλόπουλε? Ότι υπήρξε σήμερα ένα δημοσίευμα ότι έγραψαν οι Βραζιλιάνοι ότι θα αγοράσει ομάδα στη Βραζιλία ο δισεκατομμυριούχος Βασαβίδης. Το τονίζω, το γράφουν αυτοί γιατί εδώ φοβούνται να το γράψουν κάποιοι. Έτσι που λέγανε δεν έχει δεύτερο σακάκι. Βρήκε και δεύτερο μάλλον τελικά. Κοίταξε. Ναι. Προτάσεις για επενδύσεις δέχεται καθημερινά. Mm-hmm. Αν λάβει την απόφαση είναι κάτι που μόνο ο ίδιος το ξέρει. Το δημοσίευμα ανέφερε και πως του προτείνουν να επενδύσει προκειμένου να έχει τη δυνατότητα τα ταλέντα της ομάδας ή τα ταλέντα που η ομάδα αυτή θα βρίσκει να τα φέρνει στην Ευρώπη, να τα φέρνει στον ΠΑΟ κτλ. Είναι μια επενδυτικού χαρακτήρα πρόταση την οποία έχει δεχτεί. Mm-hmm. Μία από τις πολλές, δεν μπορώ να ξέρω εάν θα κάνει μία τέτοια κίνηση. Mm-hmm. Μάλιστα, μάλιστα. Άλλο ένα ερώτημα. Αληθεύει ότι ενώ εντός Ελλάδας υπήρξε τεράστια ανταπόκριση για το ΠΑΟΚ TV, υπάρχει παράπονο από το εξωτερικό? Και αυτό το μήνυμα έχει σημασία γιατί έρχεται από τη Γερμανία, έρχεται από τη Φραγκφούρτη. Ότι περίμεναν περισσότεροι. Υπήρξε ανταπόκριση γενικότερα. Τώρα, ξαναλέω, το εγχείρημα αυτό που είναι πρωτοποριακό
είχε μια καθυστέρηση ως προς την ανακοίνωσή του. Mm-hmm. Δηλαδή, και χρειάζεται επίσης να κάνει ένα κύκλο. Το καλοκαίρι, έχοντας πλήρη εικόνα για το ΠΑΟΚ, δηλαδή θα μπορώ να απαντήσω, ας πούμε, στο ερώτημα αυτό. Τώρα, θέλει το χρόνο του, δεν είναι κάτι απλό. Ναι. Θέλει να κάνει τον κύκλο του. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι στο εξωτερικό που δεν το ξέρουν καλά-καλά. Ναι, 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 ναι. Έγιναν όλα γρήγορα, έγιναν όλα γρήγορα, ναι. Πάρα πολύ γρήγορα. Και ήταν και ένα εγχείρημα το οποίο είναι καινοτόμο, το οποίο είναι άγνωστο στον κόσμο, δεν είναι εξοικειωμένος ο κόσμος, είναι πραγματικά ρίξη και ελεύθερο. Βέβαια. Μάλιστα. Θέλω τον χρόνο που σε όλα αυτά. Βέβαια. Πολύ καιρό πριν ετοιμάζεσαι για αυτά, με promotion, με ενημέρωση του κόσμου, μάλιστα. Λοιπόν, ένα τελευταίο λέει. Πες τον κύριο Βασιλόπουλο, σε λάθος ομάδα της συγκεκριμένης πόλης πήγε ο Ιμπραήμοβιτς. εγώ θυμάμαι την ατάκα σου ότι Μίλαν είναι μόνο η πίτσα. Αυτό δηλαδή με έχει σημαδέψει, να ξέρεις. Και Μίλαν και Ρώμα είναι μόνο πίτσα. Μάλιστα. Ψέματα είναι. Θα μου πεις, ας πούμε, Λάτσιο. Βεβαίως. Είναι. Ρώμα και τα λοιπά και Μίλαν και τα λοιπά και τον Ατάλο. Μάλιστα. Ωραία. Κώστα, πολλά μηνύματα έχω και για άλλες μέρες, να ξέρεις. Το χάρηκε και το χαίρεται ο κόσμος, γιατί δεν έχει τη δυνατότητα έτσι απευθείας και σε τέτοιο, με τέτοιο τρόπο να ενημερώνεται και σε εμπιστεύεται χρόνια και ξέρει ότι αυτό που λες δεν θα πεις αν δεν ξέρεις. Δεν πρόκειται. Μην το λες, πολλοί κόσμος. Αφού το ξέρεις τώρα. Ανοίγεις τώρα θέμα, άστο. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σου και θα τα πούμε αύριο. Γεια σου, Κώστα. Γεια. Λοιπόν, αυτό ήταν το σχόλιο του Κώστα Βασιλόπουλου, που είναι μια προσφορά από το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Μια στιγμή λίγο. Μαριλής! 1-32. 21. Το κουράζω και αυτό το κορίτσι, το 21 λοιπόν, το 21. Πάμε να δώσουμε το υπέροχο κόσμο από τα Jewelry HP. Λοιπόν, ο Παύλος σε 988 είναι ο τυχερός. Παύλος σε 988. Παύλος σε 988, κερδίζεις εσύ. Θα πάρεις τηλέφωνο έξω στη γραμματεία, να ενημερωθείς τι ούτω τρόπος. Και τέλος πάντων τον Ατάλο, ξέρω εγώ, να πούμε, ξέρω εγώ. Έρχεται ο Γιώργος Αγόρας, σας φιλώ γλυκά. Θυμίζω, έργο Tel, το μεγαλύτερο κατάστημα, ηλεκτρονικό κατάστημα που συμπεριλαμβάνει λαμπτήρες LED, φωτιστικά επαγγελματικού και οικιακού χώρου, Μακεδονομάχου Παπα-Νικολάου 15 στην Ιωνία Θεσσαλονίκης και 776% και συστήματα ασφάλειας και λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας και προϊόντα τεχνολογίας και θέρμανσης και έξυπνες συσκευές και άλλα πολλά. Σας φιλώ γλυκά, θα τα πούμε πρώτο Θεός αύριο το πρωί στις 8. Bye, 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 bye!